Θα καλησπερίσουμε τον έφορο των αθλημάτων των δυνατών του ΠΑΟΚ, τον Χάρη Μάλιο. Καλησπέρα, Χάρη. Καλησπέρα και εσάς και ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη φιλοξενία. Τι κάνεις, καλά είσαι? Όλα καλά, μια χαρά, όσο μπορούμε. Εδώ στην πόλη μας ή σε κάποιο νησί, Μύκονο, ξέρω εγώ, Σαντορίνη? Όχι, όχι, πηγαίνω, ερχόμαστε. Είμαστε από τους φοβισμένους στην ιστορία. Όποιος προσέχει, εντάξει, είναι καλύτερα. Για να έχει. Όσοι πήγαν στη Μύκονο, οι 9 στους 10 γύρισαν με κορονοϊό, είναι φοβερό. Έχω και γνωστούς. Θα δούμε. Δύσκολες καταστάσεις γενικότερα. Χάρη, ποια είναι η κατάσταση στις ομάδες στην Πάλη, στην Πυγμαχία, στην Άρση Βαρών? Γίνανε μεταγραφές, ενίσχυση, έχετε πάρει δώσε εσείς? Κοιτάξτε, το μεταγραφικό κομμάτι, ας πούμε, της Πάλης είναι μέσα στο Νοέμβριο. Ναι. Οπότε έχουμε χρόνο καιρό για τα βαριά αθλήματα. Ούτως ή άλλως θα δούμε καταρχήν ποια θα είναι η ιστορία από το Σεπτέμβριο και μετά. Mm-hmm. Δηλαδή του κατά πόσο, γιατί ξέρετε, ειδικά και η Πυγμαχία αλλά και η Πάλη που είναι σώμα με σώμα οι μάχες. Η Άρση Βαρών είναι κάπως καλύτερα βέβαια τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να βήμα-βήμα θα είναι ιστορία για αυτά τα αθλήματα. Θα είμαστε έτσι από τους τελευταίους για να υπάρξει πλήρη κανονικότητα για το ποια θα είναι η συνέχεια για μας. Ναι. Πριν πάμε στο λόγο που σε καλέσαμε, μπορείς να μας κάνεις ένα γρήγορο απολογισμό της περσινής σεζόν, που και αυτή ολοκληρώθηκε και στα αθλήματά σας λίγο βία, λίγο παράξενα με τον κορονοϊό? Κοιτάξτε, καταρχήν ήδη ας πούμε στην Άρση Βαρών δεν τελείωσε η χρονιά, δηλαδή δεν έγιναν τα πρωταθλήματα. Γίνεται μια τελευταία συζήτηση από όσο γνωρίζω για τέλος Νοέμβρη για να γίνουν τα πρωταθλήματα. Εκεί δεν είχαμε κάτι, είχαμε απλώς σίγουρα την πολύ σοβαρή παρουσία του Βασίλη του Λαμπριανίδη που πήρε την τέταρτη θέση στο Πανευρωπαϊκό Παίδων και που θα είναι, και το τονίζω από τώρα για να το ξέρει ο κόσμος του ΠΑΟΚ, μια από τις μεγαλύτερες ελπίδες τα επόμενα χρόνια. Πάλι για μια ακόμη φορά έκανε αυτό που έπρεπε και για το τμήμα και για το σύλλογο, κατέκτησε το πρωτάθλημα ανδρών και των εφήβων. Mm-hmm. Και βέβαια πρόλαβαμε και πήραμε και την δεύτερη θέση στους παιδες μας. Ναι. Άρα νομίζω ότι εκεί η χρονιά τελείωσε πάρα πολύ καλά. Και από εκεί και μετά στην Πυγμαχία είχαμε να πούμε το ότι ο ΠΑΟΚ είχε τη δεύτερη θέση στην μεγάλη κατηγορία των ανδρών. Είχε την πρώτη θέση στους παιδες, αλλά εκεί επειδή η βαθμολογική συγκομιδή είναι συνολικά των τμήματων, ο ΠΑΟΚ έχει εκεί την τρίτη θέση ουσιαστικά στο ελληνικό περίγραμμα. Έχει καθιερωθεί, Χάρη, ο ΠΑΟΚ τελευταία χρόνια, όχι απλά στους δυνατούς, στους πρωταγωνιστές των αθλημάτων αυτών, Αυτό νομίζω είναι ένα γεγονός και μάλιστα με πλήστα προβλήματα. Δηλαδή θα ξανατονίσω, και επειδή και επανειλημμένος και μαζί σας το έχουμε ξανακάνει κουβέντα, mm-hmm. ο ΠΑΟΚ έχει αυτές τις επιτυχίες χωρίς να έχει και τους σοβαρούς αγωνιστικούς χώρους για να μπορούν αυτά τα παιδιά να πρωταγωνιστούν. Πρωταγωνιστούν στο ελληνικό στερέωμα, γιατί απλούστατα ο ΠΑΟΚ, και αυτό νομίζω ότι κάνουμε τα τελευταία χρόνια, έχει οργανωθεί στο να έχει από τους καλύτερους προπονητές. Ο ΠΑΟΚ, για να καταλάβετε, φέτος θα έχει 4 προπονητές στο τμήμα της Πάλης και χωρίς να μπορεί να στήσει και ακαδημίες, οι 2 εξ αυτών ομοσπονδιακοί. Έχει τον Παύλο του Σαλτσίδη, που είναι μια από τις μεγαλύτερες μορφές της Άρση Βαρών, στην Άρση Βαρών, και στην Πυγμαχία έχει έναν προπονητή, ο οποίος είναι 30 χρόνια στο σύλλογο, είναι μια από τις καλύτερες παρουσίες, ξεκίνησε ως αθλητής και ξέρει το τμήμα πάρα πολύ καλά. Έχουμε την πολύ μεγάλη ελπίδα στην Πυγμαχία του Βαγγέλη Νανατζιάν, που είναι ο άνθρωπος, το παιδί του διεκδικεί Ολυμπιάδα για την επόμενη χρονιά, έτσι όπως ήταν τα πράγματα. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ αξιοποιεί το έμψυχό του δυναμικό στους προπονητές. Από εκεί και μετά όμως, αν θέλουμε, και το τονίζω, αν θέλουμε τα πράγματα να είναι καλύτερα και για αυτά τα παιδιά και να δώσουμε τις δυνατότητες, ο ΠΑΟΚ πρέπει να κινηθεί πλέον διαφορετικά, η πολιτεία πρέπει να δει τον ΠΑΟΚ διαφορετικά και μέσα και από αυτό και από τη βοήθεια του ίδιου του συλλόγου να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να έχουν αγωνιστικούς χώρους εισάξιους αυτών των πρωταθλητών που έχουν στο συλλόγο. Ναι. Χάρη, ξεκίνησε μια καμπάνια που νομίζω είναι πολύ σημαντική και για εσάς και για τα παιδιά, γενικότερα για τον σύλλογο. Κάρτα με 5 ευρώ μόνο. Αν θες λίγο να μας περιγράψεις για τους φίλους που δεν ξέρουν το τι ακριβώς είναι αυτή η κάρτα. Καταρχήν να πω ότι σε αυτά τα τμήματα δεν δίνεται δυνατότητα το κάρτα διαρκείας, που λέμε. Καλώς ή κακώς γίνονται πολύ λιγότεροι αγώνες. Είναι και αγώνες οι οποίοι δεν είναι και
στην πρώτη γραμμή του πυρός για τον περισσότερο κόσμο. Για μας όμως και μέσα από αυτήν την εξέλιξη που θέλουμε να έχουμε για τα τμήματα, προχωράμε ένα βήμα παραπάνω. Αυτή η κάρτα φύλων είναι καταρχήν ένα άνοιγμα ακόμη περισσότερο στο να έρθει ακόμη περισσότερος κόσμος δίπλα μας. Το κάρτα φύλων έχει την πραγματική έτσι, διάσταση για μας να δημιουργήσουμε αυτή τη φόρμα φύλων που θέλουμε και με ονόματα και με τα email τους για να μπορούμε να στέλνουμε μετά και την δραστηριότητα των τμήματων το επόμενο χρονικό διάστημα για να δημιουργήσουμε καταρχήν και μια πηγή εσόδων μέσα από τον πολύ κόσμο του ΠΑΟΚ, αλλά το βασικότερο να αρχίσουμε να ερχόμαστε πιο κοντά, να κάνουμε ένα άνοιγμα το οποίο στην ουσία είναι και άνοιγμα του ίδιου του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ απέναντι στον κόσμο. Μέσα από εμάς δηλαδή είναι και ένα άνοιγμα του ίδιου του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ απέναντι σε έναν κόσμο ο οποίος σαφέστατα μπορεί να βοηθήσει, σαφέστατα μπορεί να είναι δίπλα σε πρωταθλητές. Και αυτό δεν είναι απλά έτσι για να το λέμε. Ο ΠΑΟΚ έχει όλα αυτή τη στιγμή και πρωταθλήματα Ελλάδος τα οποία μπορεί να αναδεικνύει απέναντι σε αυτόν τον κόσμο και έχει πραγματική αξία αυτή η κάρτα φύλων για εμάς. Φανταστείτε μέσα από τον πολύ μεγάλο στόχο που έχουμε βάλει τις 5.000 κάρτες. Και το λέω αυτό με το timing, το ότι φαντάζομαι ότι θα είναι δύσκολα για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ να βγάλει διαρκές τη φετινή χρονιά, να μπορέσουμε να πλησιάσουμε αυτόν τον κόσμο ο οποίος δεν θα έχει αυτό το έξοδο στο ποδόσφαιρο και να μπορέσουμε με αυτό το πολύ μικρό ποσό, εντάξει, το οποίο καταλαβαίνετε... Και να έχει το έξοδο, sorry που σε διακόπτω τώρα, για 5 ευρώ, εντάξει, και από ό,τι διαβάζω δίνεται και δώρο κιόλας. Εγώ ξέρετε κάτι, ευρώ. Δεν θέλω, εγώ μετράω το κάθε ευρώ το οποίο είναι ο ΠΑΟΚ. Αλλά ένας καφές έχει είναι. 23 τμήματα, όλοι τους ζητάμε τη βοήθειά του. Σωστό και αυτό. Εμείς προσπαθούμε και ξεκινώντας με τον καθαρό λόγο και τις επιτυχίες που έχουμε, να λέμε ελάτε δίπλα μας, εισάξια δίπλα στους πρωταθλητές, δίνουμε αυτό το μικρό ευχαριστώ και μία μάσκα που είναι και σημεία των καιρών για να έχουμε και ένα μικρό marketing με τα σήματα των τριών τμήματων και νομίζω ότι γίνεται και θα γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά την οποία εάν δικός μου στόχος είναι αυτός την στηρίξουμε αλλά και τη στηρίξουμε και εμείς οι ίδιοι και διοικητικά ακόμη περισσότερο και έχω στο μυαλό μου πάρα πολλά πράγματα για το επόμενο χρονικό διάστημα να εμπλουτιστεί γιατί φαντάζεσαι ότι τρία τμήματα και να τα τρέχει ένας δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Κάποια στιγμή θα τσιτώσουμε. Έλα, έπεσε. Λοιπόν, να το ξανακαλέσουμε λίγο για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με το Χάρη. Δεν ξέρω αν ακούει η Μαριλίζ έξω. Για κάνει ένα κόπο, Χρήστο, να την ενημερώσεις. Λοιπόν, είπαμε στα 5 ευρώ η κάρτα φίλων του ΠΑΟ για τα βαριά αθλήματα, τα αθλήματα των δυνατών και πάλι και πυγμαχία και άρση βαρών. Μέχρι να έχουμε και πάλι τον Χάρη, εγώ θα πω ότι ξεκίνησε η διάθεση των καρτών, ξαναλέω μόνο με 5 ευρώ και δώρο μία μάσκα βαρέων αθλημάτων ΠΑΟΚ, ξεκίνησε η διάθεση μέσω του Χάρη, του Μάλιου, υπάρχει το τηλέφωνό του στην ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, μπορείτε να μπείτε στο site του ΑΣΥΓΜΑ και να δείτε το τηλέφωνο του Γενικού Αρχηγού και να συνομιλήσετε μαζί του και να πάρετε πληροφορίες και το πώς θα πάρετε την κάρτα σας και από 24 Αυγούστου από τα γραφεία του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ στην Τούμπα και από την boutique του ΠΑΟΚ Sports Arena. Νομίζω ότι τα είπα καλά, Χάρη. Ναι, και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχω και την αντίρρηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ να βρίσκεται η κάρτα φύλων όχι, boutique νομίζω στην όχι. Τούμπα. Νομίζω όχι. Θα είναι σημαντικό και αυτό. Χάρη, κάτι τελευταίο. Αν είμαι τώρα κάποιος γονέας και το παιδί μου έχει έτσι του αρέσουν τα βαριά αθλήματα, είναι περίοδος εγγραφών, δεν είναι, τι γίνεται λίγο γι' αυτό. Κοιτάξτε, κάθε χρόνο μπορεί ένα παιδί να... Ξεκινάμε από αυτό από το 1 Σεπτεμβρίου, μπορεί να καλέσει το 231-09-88.000 για να τους δίνετε και το συγκεκριμένο τηλέφωνο των εκάστοτε προπονητών που ηγούνται των τμήματων, για να μπορέσουν να εγγραφούν σε ένα από τα τρία αγωνιστικά αυτά τμήματα του ΠΑΟΚ. Τα οποία, ξανατονίζω, στόχος είναι και ο πρωταθλητισμός και οι ακαδημίες λύνοντας τα χρόνια προβλήματα πλέον και εκεί χρειαζόμαστε τη βοήθεια και της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και την ακόμη μεγαλύτερη ενεργοποίηση του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ ώστε και τα τρία τμήματα αυτά να είναι στους χώρους στους οποίους όχι απλώς αξίζουν, τους διεκδικούμε πλέον με το μέγιστο εγώ μας και θέλω μας. Για τις μανάδες που έχουν αντιρρήσεις, πού θα πάει το παιδί, άστο εδώ, καλύτερα να πάει, ξέρω εγώ, στο μπάσκετ, έχεις να πεις κάτι?
Πρέπει εγώ να... θα πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει κατακτήσει 10 πανελλήνια πρωταθλήματα, τα οποία βοηθάνε στη μοριοδότηση όλων αυτών των παιδιών τα επόμενα χρόνια και για τις πανεπιστημιακές σπουδές. Και νομίζω ότι πιο εύκολη και μεγαλύτερη εξέλιξη μπορεί να έχει κάποιο παιδί σε ένα από αυτά τα 3 αγωνίσματα παρά οπουδήποτε άλλο. Δεν είναι επικίνδυνα. Παρά όμως ο καθένας επιλέγει αυτό το οποίο γίνεται. Έτσι είναι, δεν είναι επικίνδυνα όπως ακούγονται. Εγώ ζώντας, Σέργιο, όλο αυτό το διάστημα, το τμήμα, αυτά τα 8-9 χρόνια δεν έχω δει κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Έχουμε αυτό το οποίο συμβαίνει παντού. Βέβαια. Και επί της ευκαιρίας, δεν ξέρω αν μου δίνεις έτσι την αρχιτότητα, θα ήθελα λίγο να ευχαριστήσω κάποιους γιατρούς. Είχαμε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων 20 ημερών από τον αθλητή μας τον Μιχάλη τον Νικηφορίδη στην Πάλη, ο οποίος έκανε μια δύσκολη επέμβαση χτες στο 4-24. Δεν ξέρω αν μπορώ να ευχαριστήσω. Μπορείς, ναι, μπορείς. Βεβαίως. Το Γενικό Αρχείο του 424, τον Μιχάλη τον Παπαθανασίου και τους συνεργάτες του, χειρούργο ορολόγο, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ στο να γίνει αυτή η πολύ δύσκολη επέμβαση εχθές. Και αυτό καταδεικνύει το ότι είμαστε ένας ενεργός οργανισμός με παιδιά τα οποία και φοράν το σήμα του δικέφαλο και το σήμα πάνω τους, το τιμούνε και συμβαίνουν πράγματα τα οποία πραγματικά χρειαζόμαστε την παρουσία όλου του κόσμου για να μπορούν να ξεπερνούνται και οι δυσκολίες όπως αυτές που έχει το τμήμα της Πάλης αυτές τις τελευταίες μέρες. Οπότε ευχαριστούμε το 424 που ήταν δίπλα μας. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ, Χαρή. Θα τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Περιμένουμε τον κόσμο για την αγορά των καρτών. Μια χαρά. Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Αυτός ήταν ο Χαρής Μάλιος.